이뻐요. Νομίζω μείνατε κι εσείς άφωνοι. Από τη μία να βλέπετε ένα εξαιρετική ομορφιά τοπίο και από την άλλη ξαφνικά το κριτικό στοιχείο που σε ανατριχιάζει. Ψαχτήκαμε και βρήκαμε λοιπόν τον κύριο που είναι ο κύριος Γιάννης Ισάκης και βέβαια με την παρέα του, με τον Γιώργο Στριλικά, είναι δύο κριτικοί καλλιτέχνες οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στον Καναδά, μία στο Μόντρεαλ, μία στο Τορόντο, αφού αποδέχτηκαν τις προσκλήσεις των εκεί κριτικών ομογενών και τους έχουν ξεσηκώσει και όχι μόνο αυτό, γυρίζουν και βίντεο κλιπ που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, κριτικό τραγούδι γυρισμένο στον Καναδά. Πάμε να τους συναντήσουμε, να δούμε τι έχουν να πούν και να τους πούμε την καλησπέρα μας. Γιώργο και Γιάννη, καλησπέρα σας. Με επιτρέπετε βεβαίως στον ενικό. Τυχαίνει και γνωριζόμαστε και πραγματικά, Γιάννη, έμεινα λίγο άφωνος όταν είδα το βίντεο. Γελάσατε κι εσείς με την ψυχή σας, όμως εμείς που είδαμε το βίντεο στο διαδίκτυο, από εκεί που περιμέναμε να γυρίσει η κάμερα, να δούμε λίγο το τοπίο το όμορφο στον Καναδά, ξαφνικά ακούσαμε κριτικό, ριζίτικο τραγούδι, Γιάννη. Το κάναμε έτσι λίγο, ξέρεις, χιουμοριστικό κι εμείς, έτσι, για το... έτσι να γελάσουμε λιγάκι. Μπράβο. Τέριαζε το τοπίο και... ήταν έτσι μια όμορφη στιγμή, μια ωραία στιγμή. Μια όμορφη γενικά, στιγμή από τις πολλές όμως που ζείτε, από αυτό. Τις πολλές που ζείτε τις τελευταίες εβδομάδες και γι' αυτό θέλω να μου μιλήσετε, γιατί έχετε κάνει τους ομογενείς να νιώσουν για μία ακόμα φορά υπερήφανοι και που δύο κριτικοί καλλιτέχνες πολύ γνωστοί εδώ στο νησί βρίσκονται εκεί και τους διασκεδάζουν. Τους υπενθυμίζουν τις ρίζες τους. Γιώργο, θέλω να δώσω και το λόγο σε σένα. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τις στιγμές που ζείτε το τελευταίο διάστημα στο Μόντρεαλ, αλλά και στο Τορόντο του Καναδά. Καλησπέρα, Λευτέρη, και από μένα. Είμαστε γύρω στις 12-13 μέρες εδώ πέρα. Περνάμε φανταστικά, περνάμε υπέροχα. Υπάρχει δίψα εδώ για την κριτική μουσική. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα να ακούσουν κριτικά κτλ. Τρομερή φιλοξενία από τους κριτικούς εδώ πέρα, όπως στην Κρήτη, πρέπει να το πω αυτό, οι άνθρωποι εδώ πέρα μας έχουν καταευχαριστήσει. Έχουμε κάνει φοβερές βραδιές, φοβερές παρέες, πολύ φαγητό, πολύ ποτό, πολύ διασκέδαση, πολύ σχορός, τι άλλο να σου πω. Περνάτε περίφημα. Δεν μας διαλείπει τίποτα. Έτσι, περνάτε περίφημα. Είναι σαν να είστε εδώ, μόνο που συναναστρέφεστε με Έλληνες ομογενείς που πραγματικά έχουν ανάγκη και το κριτικό στοιχείο, αλλά και τη φυσική παρουσία των κριτικών καλλιτεχνών. Γιάννη, πώς εκλαμβάνεις εκεί το όλο συνέστημα, το να σμίγουν ομογενείς, αλλά μαζί σας και όλοι μαζί να γίνεστε μια αγκαλιά και να τραγουδάτε για την Κρήτη και να το ξημερώνετε και να περνάτε πολύ όμορφα, όπως αποτυπώνετε βέβαια και στα βίντεο τα οποία βλέπει και ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Είναι τέλειο το συνέστημα. Εγώ προσωπικά το ξέρω από πρώτο χέρι, επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Τορόντο. Ναι. Και το νιώθω διπλά αυτό το πράγμα, και όταν είμαι εδώ σαν Καναδός και όταν βρίσκομαι, μάλλον όταν έρχομαι και σαν Έλληνας. Είναι φανταστικό πράγμα. Βέβαια το τελευταίο διάστημα, όπως είναι γνωστό, είναι πιο εύκολα να έρθουν καλλιτέχνες από Ελλάδα παρά όταν μεγάλων εγώ, δηλαδή ερχόταν ο Σιφογιώργης, ο Σκορδαλός, ο Κακλής και νοσταλγούσαν πραγματικά. Μιλάμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις, θυμάμαι σαν να ήταν εχθές, που πηγαίνανε και κλαίγανε στο αεροδρόμιο, στην είσοδο του αεροδρομίου κλαίγανε όταν ερχόταν οι καλλιτέχνες. Τώρα λίγο, εντάξει, έχει γίνει πιο εύκολο, εννοείται. Δηλαδή, πιο προσιτό μιλάμε... στο να γίνει πρόσκληση, να την αποδεχτείτε και βεβαίως να μεταφερθείτε στον Καναδά, στο Τορόντο, στο Μαϊάμι, όπου υπάρχουν κριτικοί. Αλλά η φλόγα είναι φλόγα. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι... τα αγαπάνε τα κριτικά και τα παραδοσιακά γενικότερα, τα ελληνικά όλα. Μάλιστα. Γιώργο, τι ζητάει ο Έλληνας δεύτερης και τρίτης γενιάς, ο κριτικός δεύτερης και τρίτης γενιάς, με τους οποίους φαντάζομαι συναναστρέφεστε, αλλά όχι μόνο με αυτούς, αλλά και με τους γονείς πολλών από αυτών που μένουν στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Κοίταξε να δεις. Εγώ εδώ πέρα έχω δει τους συλλόγους, ας πούμε, ότι κάνουν τρομερή προσπάθεια για τα παιδιά να μάθουν καταρχήν την ελληνική γλώσσα. Ναι. Καταρχήν την ελληνική γλώσσα.
Και κατά δεύτερον, όλα τα έθιμα και τις παραδόσεις της Κρήτης μας και τη λαογραφία. Γίνεται τρομερή προσπάθεια εδώ πέρα, δηλαδή και από τους χορεδασκάλους. Δεν ξέρω τώρα αν κάνουν και μαθήματα κριτικών οργάνων. Εμείς εδώ προσπαθούμε τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε κάποια έτσι μίνι, ξέρω εγώ, σεμινάρια, στο πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας από τη στιγμή που ξέρω δεν έχετε και πολύ χρόνο. Μπράβο σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε από μια... να προλάβουμε να δούμε και κάτι εμείς φυσικά. Και για το βίντεο κλίπ ήθελα να σου πω. Για το βίντεο εμείς όση ώρα εσείς μιλάτε βλέπουμε πολλούς κριτικούς να χορεύουν ανογιανό πηδιχτό στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ του Καναδά, στο Μόντρεαλ του Καναδά αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά νιώθουμε το λιγότερο υπερήφανοι που ξέρουμε ότι φύγατε από εδώ και ξεσηκώσατε οικογένειες και κριτικούς οι οποίοι το είχαν ανάγκη. Ναι, ναι. Περάσαμε υπέροχα και στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Πήγαμε και στην Αμερική, βέβαια, παίξαμε μισοβδόμαδα και στο Ντιτρόιτ. Τι άλλο, τώρα στην πορεία έχουμε την Παρασκευή παίζουμε σε ένα μαγαζί, το Σάββατο παίζουμε σε ένα άλλο μαγαζί. Και την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία με ένα φίλο εξαιρετικό καλλιτέχνη και μουσικό, το Λάζο τον Ιωαννίδη, που μένει εδώ στο Τορόντο, ο οποίος κάνει φοβερές συναυλίες, καταπληκτικές μουσικές. Είναι πολύ γνωστός ο Λάζος Ιωαννίδης, μιας και το ανέφερες. Ναι, ναι, είναι πολύ γνωστός εδώ πέρα και γενικά νομίζω ότι είναι γνωστός. Και έτσι έχουμε ετοιμάσει για την Κυριακή ένα... surprise, ας πούμε, στη συναυλία του του Ιωαννίδη. Θα τον δείτε και εκεί. Πριν πάμε για τη δική μας έκπληξη, γιατί και εμείς έχουμε ετοιμάσει στους τηλεθεατές μια έκπληξη μέσω Skype από εκεί που βρίσκεστε, θέλω να μου πείτε για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Γνωρίζω, συνεργάζεστε χρόνια και νομίζω έρχεται σαν επιστέγασμα μια δυνατή δουλειά από εδώ και στο εξής και μάλιστα με ένα βίντεο κλιπ το οποίο γυρίζεται εκεί που είστε, στον Καναδά, και το λέω για μία ακόμα φορά ότι η Κρήτη μεταλαμπαδεύτηκε μέσα στους δρόμους του Μόντρεαλ και του Τορόντο, γιατί έχουμε και φωτογραφίες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δείξουμε, από τη διάρκεια των γυρισμάτων και βίντεο, και θέλω να μας περιγράψετε λίγο πώς νιώθετε και πώς είναι οι διαδικασίες. Στην αρχή ήταν, τέλος πάντων, είχα γράψει εγώ ένα συρτό με τίτλο «Σημώνει η ώρα», έτσι λέγεται, στο οποίο παίζω λύρα και τραγουδάει ο Γιάννης Σωσάκης με τον Μιχάλη τον Σταυρουλάκη, που είμαστε επίσης συνεργάτες. Και στίχη και μουσική. Και στίχους μουσική έχω γράψει εγώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και τέλος πάντων είχα την ιδέα, λέω, αφού πάμε να κάνουμε το ταξίδι, δεν παίρνουμε εκεί και τα... όλες τις κάμερές μας και τον εξοπλισμό, να κάνουμε το βίντεο κλιπ στο Καναδά. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι πρωτότυπο. Θα ακούγεται ένα συρτό στο Καναδά, στους δρόμους του Τορόντο. Μπράβο, βρε παιδιά, μπράβο. Στα πάρκα του Τορόντο και σε όλα αυτά τα όμορφα τοπία. Πρέπει να σου πω, βέβαια, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο Τορόντο που είμαστε, ότι όλα είναι κάτασπρα έξω από το χιόνι. Έτσι. Χιονίζει, Ναι, ναι. Χιόνιζε τώρα δύο μέρες, αλλά έχει ηλιακάδα σήμερα. Μια χαρά είναι. Λείπετε μέρες, δεν ξέρω, εδώ είναι καλοκαίρι πάντως. Αν εξαιρέσει κανείς ότι για λίγο το κρύο είναι τσουχτερό τις τελευταίες ώρες, γενικά είναι καλοκαίρι. Ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι. Θα επιστρέψετε και θα το έχετε αυτό σαν πρόβλημα. Μιλήσαμε λίγο πριν και είδα, μου δείξανε εικόνες και είδαμε ότι έχει ηλιακάδα και. Είναι μια χαρά. Μάλιστα. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό τώρα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους φίλους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτιάξει βέβαια και εικόνα, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την εικόνα. Ναι. Μισό λεπτό, ναι. Διορθώνουμε. Δεν ξέρω αν μπορούν να τη διορθώσουν την εικόνα. Ωραία. Okay. Λοιπόν, είμαστε έχουμε. Καλύτερα. Βέβαια, τώρα σας έχουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί τόσο σας βλέπαμε σαν φωτογραφία. Θέλω να μας μεταδώσετε λίγο το κλίμα από τον Καναδά, λίγο πριν κλείσουμε και πριν σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε για να πάρουμε γεύση από το τι γίνεται με τους ομογενείς μας, τους κριτικούς εκεί στον Καναδά. Ωραία, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη, που έτσι τα είπαμε. Εύχομαι καλές εκπομπές. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουμε χρόνο 30 λεπτά, αλλά επειδή είμαστε μαζί με τον Λάζο εδώ πέρα,
να σας πει δύο κουβέντες κι αυτός. Πάμε, πάμε, 30 δευτερόλεπτα, γιατί όχι, 30 δευτερόλεπτα να μας πει μια κουβέντα, νομίζω θα συνεργαστείτε μαζί τις επόμενες μέρες. Έχει την αξία του, γιατί μαζί με τον Λάζο θα προσπαθήσετε για μια ακόμα φορά να ξεσηκώσετε τους Έλληνες του Καναδά και έχει την αξία του βεβαίως να συνομιλήσουμε και με τον ίδιο. Βέβαια θέλαμε και μια μαντινάδα, δεν ξέρω τώρα αν την έχετε και έτοιμη εκεί που είστε και παρέα. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα και από μένα σε όλη την Κρήτη, από το χιονισμένο Τορόντο. Έχετε καλή παρέα πάντως. Χιόνι, αλλά η παρέα είναι η καλύτερη. Εγώ είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί όταν τυχαίνει να ζεις στο εξωτερικό και να βρίσκεις συναδέλφους σου που για μένα ανήκουμε στην ίδια κατηγορία, γιατί ανατριχιάζω όταν ακούω και εγώ κριτικά, και είμαι και τυχερός γιατί θα έχω τη χαρά και την τιμή να τους έχω στο σοου που θα κάνουμε. Περνάμε στιγμές που είναι μοναδικές για τους μουσικούς. Να φανταστώ ότι θα παντρευτεί η κριτική και η ποντιακή μουσική. Νομίζω είναι το δεδομένο αυτό, έτσι. Με τον καλύτερο τρόπο. Με τον και ό,τι προκύψει. Τρόπο. Και ό,τι προκύψει στην πορεία, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Γιάννη, δυστυχώς δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο την εικόνα από Καναδά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και βεβαίως περιμένω στην επιστροφή να μας πείτε τις εμπειρίες σας και να μας μεταφέρετε εικόνες και ήχους, γιατί όχι, από τα όσα θα περάσετε την εβδομάδα ασφαλώς που απομένει μέχρι να επιστρέψετε. Ασφαλώς θα έρθω να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.